σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου που μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική του Development 2 League ανάμεσα σε Run & Gun 2 και Ramoli Meda. Η σημερινή γηπεδούχη Run & Gun 2 μετρούν 3 νίκες και 3 ήττες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, ενώ από την άλλη τα Ramoli Meda έχουν 4 νίκες και 2 ήττες στις 6 αγωνιστικές που έχουν δώσει μέχρι στιγμής. Το παιχνίδι ξεκίνησε με το άστοπο των φιλοξενούμενων. Τώρα η κόκκινη στην πρώτη δική τους επίθεση, ο Γεωργακίου προσπάθησε να βρει την πάσα από τα πόδια του Αλεξίου, πέρασε εκτός την μπαλά. Έγινε επαναφορά, πήρε ο Παντελακής που στέκεται από την κορυφή, εκτελεί για 3, δεν θα το βάλει. Το rebound στα χέρια του Μπονόρη. Τσαφαντάκης, Μανουηλίδης γυρίζει με το δεξί, θα βρει το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού και θα ανοίξει έτσι και το σκορ για το 0-2. Μικέ βλέπει τις επιλογές του, Παντελάκης είναι κοντά για να του δώσει λίγο χώρο. Θα εκτελέσει και αυτός για 3 και θα συνεχίσει αμέσως με το αντίπαλο καλάθι για το 3-2. Είναι τρίποδο το πρώτο εύστοχο των κόκκινων. Τσαφαντάκης, ο Νόρης και τώρα πήρε ο Αλεξίου. Την κίνηση ο Μπονόρης προτιμά να τελειώσει μόνος του Αλεξίου και πολύ καλά κάνει. Θα ξαναβάλει μπροστά τα Ramoli Meda. 3-4. Παντελάκης. Γιατής θέλει να πλησιάσει, κλείστηκε από 2. Πώς θα πήγε στο πλάι. Ακόμα ένα σούτ από μακριά, αυτή τη φορά στο χώρο τον Μουσαηλίδη. Κατευθύνει και πάλι για τους Run & Gun, που προέρχονται από νίκη στο πρωτάθλημα κοντρα στον τραυματιακό, κοντρα στον οποίο επικράτησαν με 51-71. Ενώ από την άλλη ένα σερί δύο νικών έχουν χτίσει τα Ramoli Meda. Τελευταία τους νίκη κοντρα στην Ζαβυλώνια με 60-32. Άστοχη προσπάθεια των Γεωργακίου. Νακός. Έχει πάρα πολύ χώρο, τον άφησε και ανενόχλητο η άμυνα τον γηπεδούχο, αλλά δεν το πλήρωσαν τελικά. Και μπερδεύτηκε, έχασε τελικά και τώρα Νάκος με αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά τα Ramoli Meda. Ο Νάκος θα πασάρει τελικά στον Τσαφαντάκη, του ξανάδωσε εκείνος και θα τελειώσει τελικά τη φάση με επιτυχία για το 3-6. Ένα μικρό προβάδισμα τριών πόντων πλέον για τους φιλοξενούμενους. Καλός ο ρυθμός σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Γεωργακίου στέκεται για 2, δεν θα το βάλει. Νακός. Τώρα θα ψάξει μια μακρινή πασά. Μανουηλίδης απειλεί αμέσως και σκοράρει. Ένα γρήγορο καλάθι εδώ για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πατούν καλά σε αυτές τις πρώτες στιγμές. 3-8 πλέον στο συν 5 τα Ramoli Meda. Και υπάρχει φάουλ από τον Μπονόρη. Πρώτο μαδικό για τους φιλοξενούμενους. Έχουμε βόλες κιόλας. Στη γραμμή περιμένει ο Νου και διαφωνούν από την άλλη τα Ramoli Meda. Ζητούν να δώσει χαμηλά το φάουλ. Ευστοχή στην πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, 2-2 για το 5-8. Φαντάκης. Δεν και μένει ψηλά για να τον πιέσει. Φαντάκης υπό την
πίεση του Νούκη, ο οποίος συνεχίζει να τον ακολουθεί. Πολύ καλή άμυνα εδώ και από τον Μουσαϊλίδη. Έκλεψαν τελικά οι κόκκινοι και τώρα Γκλιά της θα τους βγάλει την επίθεση. Γεωργακίου. Μπήκε δυναμικά ο Νάκος, δεν μπόρεσε να κλέψει. Υπάρχει κατοχή για τα ραμολιμέντα τελικά. Τσεφαντάκης. Ο Νωρίς. Γύρισε ο Αλεξίου από κοντά, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ καλό ξεκίνημα από τον Αλεξίου, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Πλέον έχουμε double score στο παιχνίδι, 5-10 υπέρ των ραμολιμέντων. Νούκε, στέκεται για 3, δεν θα το βάλει αυτή τη φορά. Μαρκός, θέλει να πάει σε μια γρήγορη επίθεση, ο ίδιος θα μαζέψει από το δικό του αστοχό σιούτ και συνέχεια έχουμε φάουλ, έχει κάνει ο Παντελακής. Σειρά των φιλοξενούμενων τώρα να πάνε στη γραμμή. Έπειτα από το πρώτο ομαδικό και των γηπεδούχων. Μέσα η πρώτη βολή, 5-11. Μέσα και η δεύτερη. Και το σκορ τώρα στο 5-12. Μουσαϊλίδης. Από τα αριστερά σε μια δύσκολη προσπάθεια καθώς τον κυνηγούσε ο Τσαφαντάκης και έχει τώρα την μπάλα στη χέρια του. Τσαφαντάκης με Μουσαϊλίδη, πέρασε την πάσα στον Αλεξίου, γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι. Θέλει να απειλήσει ωραία, θα ξεμαρκαριστεί και θα πετύσει και αυτό το καλάθι. 5-14, ο Αλεξίου έχει κάνει πάρα πολύ καλό ξεκίνημα στο μάτς. Η διαφορά έχει ανέβει σε 9 πόντους, κάτι που αναγκάζει τους Runners Gun 2 να καλέσουν time out. Συνέχεια στην δράση μετά το πρώτο time out των Run & Gun 2, οι οποίοι έχουν δει τους αντιπάλους τους να μπαίνουν με φόρα στο παιχνίδι και στα πρώτα 5 λεπτά να προηγούνται με 5-14. Νούκε κρατάει. Ο Νούκε, ο οποίος είναι και ο μοναδικός παίκτης που σκοράρει μέχρι στιγμής από την πλευρά των γηπεδούχων, θα το κάνει και πάλι. Θα μειώσει 7-14 τώρα. Και 7 πόντι από τα δικά του χέρια. Τσαφαντάκης. Λέβει τις επιλογές του. Κάνε την κίνηση ο Μπονόρης και μαρκαρισμένος εκεί από την βολή θα στοχίσει. Ήταν αρκετά καλές οι προϋποθέσεις για αυτό το σουτ. Δεν καταφέρω όμως να βρει στόχο. Λουκέ. Κάνει το βηματάκι πίσω. Αλεξίου έφαγε την προσποίηση. Ένα σουτ από τον ανενόχλητο Παντελάκη, ο οποίος θα σημαδέψει στα δώρα για το 10-14. Και γίνεται ο πρώτος παίκτης μετά τον Νούκε που βρίσκει στόχο από την πλευρά των γηπεδούχων. Κάνει και το δεύτερο τρίποντο των κόκκινων στο μάτς. Διαφορά στους 4, Τσαφαντάκης θέλει να απαντήσει, θα το κάνει. Νούκε. Τρέχει στην άλλη πλευρά, περνάει, πάει μόνος του μέχρι το τέλος. 12-14 η διαφορά. Γρήγορα πέφτει στους 2 από τους Run & Gun 2, οι οποίοι βγάζουν αντίδραση σε αυτό το προβάδισμα που είχαν πάρει τα ραμολιμέντα και πλησιάζουν τώρα σε απόσταση 2 πόντων. Μπονόρης, Αλεξίου. Κράτησαν οι φιλοξενούμενοι, αλλά έχουμε και παράβαση 3 δευτερολέπτων. Από το 5-14 έχουν κάνει ένα σερί 7-0 πλέον οι γηπεδούχοι που μπορούν να το συνεχίσουν κιόλας. Έχουμε και αλλαγές για τα ραμολιμέντα. Ο Παρλαβάτζας πέρασε στο μάτς, όπως και ο Δανίλης και ο Γουριώτης. Λουκέ. Μπάλα κατέληξε στον Λιτσιούλη, αυτός αποφασίζει να εκτελέσει. Αλεξίου είναι εκεί για να μαζέψει το rebound και τώρα η μπάλα πάει στα χέρια του Παρλαβάτζα. Αυτός με ηρεμία φτιάχνει την επίθεση της ομάδας του.
Ιωνίας. Αναζητεί συμπαίκτη. Γουρογουριώτης πάει με αποφασιστικότητα προς τα μέσα. Δεν θα τον σταματήσει κανείς. Θα πετύχει έτσι το καλάθι για το 12-16. Με ανάσα για τα ραμολιμέντα. 22 πριν από το τέλος του περίοδου. Παντελάκης για 3. Παλά στο σίδερο. Παλαβάτας παίζει γρήγορα για τον Γουριώτη. Πάει στο ένας μέναν με το Παντελάκη. Θα τον νικήσει κατά κράτος. 12-18. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι για τον Γουριώτη. Δίνει για αυτό τις λύσεις του. Στο σύνδεξη πλέον τα ραμολιμέντα 1-55. Πριν αφήσουμε πίσω μας την πρώτη περίοδο. Και το θέλει το τρίποντο, έκανε ένα κοντό σουτ. Κατοχή είναι και πάλι για τους κόκκινους. Οι οποίοι θα προχωρήσουν και σε μια αλλαγή. Ο Αρχοντόπουλος πέρασε τώρα στο παρκέ. Τσαλκιτζής, Ιτσιούλης, ακόμα ένα σουτ από μακριά για τους γηπεδούχους. Μάζεψαν τα ραμολιμέντα. Η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Παρλαβάτα για να κατεβάσει εκείνος. Αντίθετα από το σκρίν του Αλεξίου, Νακός. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, είναι καλή άμυνα από τους Running Gun 2, αλλά δεν μπορούσε να καθαρίσει το rebound σε πρώτο χρόνο. Το έκανε στην συνέχεια ο Αρχοντόπουλος, ο οποίος πιέστηκε, αλλά βρήκε στήριγμα. Νακός. Υπάρχει φάουλ από τον Δανίλη. Φάουλ νούμερο 2 πλέον για τους φιλοξενούμενους. Έχουμε και αλλαγή για τα ραμολιμέντα. Στο μάτς πέρασε ο Μανουηλίδης. Όχι, με συγχωρείτε, όχι ο Μανουηλίδης, ο Μαρούλης. Λιώθηκε η προσπάθεια του Νούκε. Τελευταίο λεπτό και επίσημα στην πρώτη περίοδο. Παρλαβάτζας. Κατοχή και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Λίγο. 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση των ραμολιμέντων. 52 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Μαρούλης. Παρακατέληξη στον Δανίλη. Με το ένα χέρι αυτός θα σημαδεύει σωστά. 12-20 συνδέεται και αυτός με το αντίπαλο καλάθι. Και τώρα Νούκε. Στέκεται για 2 από μέση απόσταση. Μάχη στον αέρα, Μαρούλης αντί κερδισμένος τελικά. Και παίρνει ο Παρλαβάτζας για μια επίθεση 15 δευτερολέπτων. Τώρα τσεκάρει το ρολόι. Νούκε τον κυνηγά και θα του πάρει και την μπαλά. Θα του κάνει και το φάουλ ο Παρλαβάτζας. Είναι το τρίτο για τα ραμολιμέντα, 6 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος της περίοδου. Νούκε στην πρώτη. Και θα βάλει 13-20. Δεύτερη, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Έχει βγάλει ο παίκτης των ραμολιμέντων. 4 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα για τους Ράιν Γκανδύο, να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν. Χοντόπουλος για 3, θα τον βάλει. Και με αυτό το τρίποδο του Αρχοντόπουλου κλείνει η πρώτη περίοδος με το σκορ στο 16-20. Μόλις και στην δεύτερη περίοδο εδώ στον Άγιο Νικόλαο. 16-20 πλέον δείχνει ο φωτεινός πίνακας με το τρίποδο του Αρχοντόπουλου στο κλείσιμο της πρώτης περίοδου. Θα φέρνει τη διαφορά στους 4. Προσπαθεί να γυρίσει ο Μπλιάτης. Να πέσει στο έδαφος εκεί με αυτοθυσία ο Παρλαβάτζας και κέρδισε τελικά την κατοχή.
Γεωργιώτης. Τριγυρισμένος από τρεις αντιπάλους. Θα πάρει το φάουλ από τον Αρχοντόπουλο. Αν πρόλαβα να δω καλά. Από το πλάι θα γίνει η επαναφορά. Λαβάντζας. Πάλι Παλαβάντζας. Έχει 4 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Θα σηκωθεί για 3. Βρίσκει σίδερο. Αρχοντόπουλος μαζεύει. Λούκε. Πάει στήριγμα για φάουλ από τον Γουργιώτη. Πρώτο μαδικό έτσι και για τα ραμολιμέντα. Έγινε επαναφορά, πήρε ο Μουσαηλίδης. Σηκώνεται για 3, δεν θα σημαδέψει σωστά. Μαρούλης πρόλαβε τον Αρχοντόπουλο, γράψε την μπάλα και αφήνει τώρα στον Παραλαμπάτζα. Έπαιξε με τον Παραλαμπάτζα. Θα το βάλει κιόλας. Μετράει κανονικότατα το καλά στον Παραλαμπάτζα. Το φάουλ έχει γίνει. Από τον δεν έχω δει ακόμα, από τον Τσαλκιτζή νομίζω. Και στη γράμμη λοιπόν ο Παραλαμπάτζας για τη συμπληρωματική βολή. Έξι, 23. Λιάτης. Άφησε δίπλα του στον Τσαλκιτζή, αυτός στο πλάι. Νίκε, κάνει το step back, εκτελεί για 3. Αρχοντόπουλος μαζεύει, δεν έχει βρει Στεφάνη μπαλά. 3 δευτερόλεπτα ακόμα, Αρχοντόπουλος θα το πάρει και αυτός, ούτε τώρα θα βρει στο σίδερο. Ενώ είναι και κρατάει το πρόσωπό του, αν βλέπω καλά. Δεν υπήρξε κάποιο σφύριγμα. Μπάλα είναι για τα ραμολιμέντα. Παραλαμπάτζας. Για πιτζάκι του δώσε και πάλι. Μαρούλης θα το επιχειρήσει από μακριά. Εκτελεί για το 16-26. Διαφορά στρογγυλά, στρογγυλά, στο σύν 10 πλέον υπέρ των ραμολιμέντων. Νουκέ. Εκκυζής. Δεν είναι καλή εκτέλεση, ο ίδιος προσπαθεί να μαζέψει ξανά και δεν είναι γνωστός οι φιλοξενούμενοι. Καλαβάντας πατάει γκάζι, φτάνει για μέχρι το καλάθι για το 16-28. Ακόμα ένα ξεπέταγμα των ραμολιμέντων. Και η διαφορά στο σύν 12 πλέον. Λούκε. Ο πίεση, ο ίδιος θα μαζέψει. Επιμένει, δεν θα σκοράρει, αλλά θα πάρει το φαουλ και τις δύο βολές. Αντελάκης θα επιστρέψει στο μάτς. Για λογαριασμό των γηπεδούχων. Στοχή στην πρώτη. Βάζει και την δεύτερη. 5-6 βολές πλέον για τους γηπεδούχους. Παλαβάτζας ακούμπησε τελευταίος, το παραδέχεται κιόλας. Καλούχη έτσι είναι και πάλι για τους Ryan Gunn. Λούκε. Σε μια ατομική προσπάθεια θα τα καταφέρει κόντρα σε δύο αντιπαλούς. Πολύ ωραία η κίνηση εδώ από τον Λούκε. Για το 20-28. Καπιτζάκης. Μαρούλης.
απλώς αντικανονικά. Έχει το Μουσαϊλίδης, βρήκε επίσης αντικανονικά τον Μαρούλη, γι' αυτό και χρεώθηκε με το φαουλ τρίτο για τους γηπεδούχους, 3-2 πλέον τα ομαδικά. Πασιώτης γυρίζει, δεν θα του κάνει το χάτερη μπάλα. Νουκέ. Λιάτης γυρίζει ωραία με το ένα χέρι ο Τσαλκιτζής, δεν θα τελειώσει όμως καλά τη φάση. Αυλαβάντζας. Καπιτζάκης. Ήρθε και ο Μαρούλης, αυτός θα το πάρει από την κορυφή και θα το βάλει. 20-31. Ο Μαρούλης χτυπάει και πάλι από μακριά. Η διαφορά ανεβαίνει και πάλι σε διψήφιο νούμερο. Αυτό είναι και το δεύτερο. Το τρίτο, με συγχωρείτε, τρίποντο των φιλοξενούμενων. Πάμε και σε μια διακοπή για time out. Επιστρέψαμε στην δράση, 5-50 πριν να αφήσουμε πίσω μας και την δεύτερη περίοδο. Στο 20-31 έχουν ξεφύγει και πάλι τα ραμολιμέντα. Με τον Μαρούλη να κάνει πολύ καλή δουλειά πίσω από τα 6-75. Ο Νικέ δεν θα μπορέσει να βρει απάντηση τώρα. Μαζεύει ο Αλεξιού για να καθαρίσει την φάση. Παυλαβάτζας. Ροχασιώτης. Ωραία, πάση του για τον Αλεξίου. Τα δευτερόλεπτα ακόμα. Θα προσπαθήσει να επιτεθεί. Λαπιτζάκης έκανε το κόψιμο. Ο ίδιος πρώτο χρόνο προσπάθησε να ξαναεκτελέσει εκεί στον αέρα. Δεν κατάφερε κάτι, παραμένει διαφορά στους 11. Νούκε. Πασαρέξω. Στο ποτό δίποντο. Από τον Γεωργακίου. Κενάκος. Γεωργακίου θα του κάνει το φόλ για να του κόψει τη φόρα. Νάκος. Στον Αλεξίου. Φυκτικά πιεζόμενος θα το βάλει όμως. Ήταν πολύ καλή άμυνα από τους γηπεδούχους. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Αλεξίου από τον σκοράρι. Το 20-33 πλέον το σκορ. Νούκε. Γεωργακίου, Λιάτης, παίρνει και εκτελεί αμέσως, δεν έβαλε πολύ δύναμη, δεν σημάδει σωστά. Μαζέψε ο Παρλαβάτζας. Ωραία, θα αφήσει την κατάλληλη στιγμή στον Αλεξίου, χάλασε αυτό στην φάση με το κακό τελείωμα. Επιμένει όμως και βγαίνει κερδισμένος με τις δύο βολές του. Ήταν και συγγνώμη από τον Παρλαβάτζα που του στέρισε την assist. Όπως και να έχει τώρα την ευκαιρία να βρουν σκορ από τις βόλες οι φιλοξενούμενοι, για τους οποίους πέρασε το μάτσο στο Φαντακής. Έτσι όπως την πρώτη ο Αλεξίου, 20-34. Κάνει την δεύτερη. Νουκέ. Πάσα του κόπηκε, Τσαφαντάκης. Βρήκε και την πάσα για τον Νάκο. Πάει με αποφασιστικότητα εκείνος. Επιμένει και δικαιώνεται τελικά για το 20-36. Διαφορά όλο και ανεβαίνει υπέρ των φιλοξενούμενων. Με τους γηπεδούχους να μην έχουν βρει κάποια απάντηση μέχρι στιγμής. Αντελάκης, αυσέξω. Φαντακής. Αλεξίου για τρεις, δεν υπήρχε και βγήκε μπαλά. Δεν θα έρθει ο τυχερός εδώ. Ο
Γιαπιτζάκης, θα με συγχωρείτε. Νούκε στην πολυκοσμία. Προσπαθεί να πάρει κάτι, θα πάρει το φάουλ τελικά. Να έχουμε και διακοπή για time out. Η διαφορά έχει φτάσει στο σύν 18 πλέον, με τα ραμόλι μετά να έχουν απομακρυνθεί αρκετά. Ο Βελετέλος θα πάρει το πρώτο του σύντια σήμερα. Είναι άστοχο, ωστόσο ανανεώνει την επίθεση του η κόκκινη. Νούκε, δεν βρήκε χώρο, βρήκε αυτού στον Τζαλκιτζή. Στην κυκλή αυτός, αλλά έχουμε ακόμα μια ανανέωση επίθεση. Δεν θα παραμείνω ωστόσο για πολύ την επίθεση του η κόκκινη, αφού θα γίνει λάθος πάσα. Κύριε Τσαφαντάκης, που νωρίς αφήνει έξω. Νάκος ωραία θα αποφύγει τον αντίπαλό του. Άφησε και στον Εμμανουηλίδη, αυτός χωρίς καλή ισορροπία θα το βάλει. Για το 20-40 δείχνουν άλλη αποφασιστικότητα, πιο άνετη στις εκτελέσεις τους οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Και αυτό το αποδεικνύει και το σκορ. Και την διαφορά να έχει φτάσει στους 20 πόντους πλέον. Αλεξίου θα μαζέψει με τους Ράνικαν 2 να τα βρίσκουν αρκετά σκουρά μέχρι στιγμής επιθετικά. Ενώ και αμυντικά δεν έχουν σταθεί καλά. 1-35 ακόμα για το ημίχρονο. Τσαφαντάκης, έχει μείνει ολομόναχος και τιμώρη. 20-43. Σαλκιτζής. Πάσα στη γωνία, Βελετζέλος, μαζεψε ο Νάκος. Δεν θα βιαστούν τα ραμολιμέτα. Τώρα Τσαφαντάκης. Νάκος με πλάτη. Μπαίνει στον Μπονόρη. Δεν είχε κάποιον πάνω του, αυτό έχει αυτό στην προσπάθειά του. Αλλά είναι για τους κόκκινους. Έγινε επαναφορά πίσω της Αλκιτζής. Αυτός στον Γεωργακίου και αυτός με τη σειρά του χέρι με χέρι στον Νούκε. Αλκιτζής με το ένα χέρι. Δεν τελειώνει καλά και τώρα Αλεξίου στον Τσαφαντάκη. 28 δευτερόλεπτα θα μείνει και κάποια λίγα δευτερόλεπτα στο τέλος. Τσαφαντάκης κάνει τη βόλτα του. Κρατάει στα 12. Και είναι εκεί για να τον κλείσει, ψάχνει κάποια βοήθεια, Νάκος έκανε την κίνηση, πήρε, εκτέλεσε τώρα για 2 και έφτωξε, 20-45, 4 δευτερόλεπτα για τους Ράιον Γκάν, Βελετζέλος, θα πασάρει, Νούκε, θα πετάξει όπως όπως, δεν θα το βάλει, φινά λοιπόν και στην δεύτερη περίοδο με το σκορ 20-45. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο ημίχρονο. Τις αναμέτρες ανάμεσα σε Ράνεν Καντίο και Ραμολιμέντα στο 20-45 βρίσκονται πλέον οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι εξακολουθούν να κυριαρχούν στο παιχνίδι. Μάλιστα στην δεύτερη περίοδο έφτιαξε ένα σερί 0-17 παρακαλώ. Από το 20-28 βρέθηκε το σκορ στο 20-45 και τώρα στο 20-47 από το εύστοχο σουτ, την εύστοχη προσπάθεια και του Νάκου. Έτσι λοιπόν το σερί τους παραμένει ζωντανό και στην τρίτη περίοδο. Νούκε με δυσκολία βρήκε τον Τσαλκιτζή. Λάθος από τους κόκκινους, Εμμανουηλίδης σε θέση βολής, 20-49. Στο συν 29 πλέον τα ραμολιμέντα. Η γεωδική πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, αλλά τα λάθη συνεχίζονται. Δεν καταφέρει να κρατήσει ο Μπονόρης. Λιτσιούλης τρέχει, βρίσκει τον Τσαφαντάκη μπροστά του, αφήνει στον Παντελάκη. Το σηκώνεται για 2, δεν παίρνει το καλάθι. Παραμένουν κολλημένοι στους 20 πόντους από τα μέσα της δεύτερης περίοδου οι γηπεδοχοί. Δεν μπορούν να βρουν σκορ με τίποτα.
Κωνσταντάκης. Μπονόρης. Νάκος. Παίρνει το φάουλ από τον Γκλιάτη. Πάλα έτσι θα πάει στο πλαί. Τσαφαντάκης. Πανέφερε για τον Αλεξίου. Έχει στην πλάτη τον Παντελάκη, πήγε βοήθεια και ο Λουτσιούλης στην άμυνα. Τον όρισε εκεί με ένα άγγιγμα, πρόλαβε τον Γκλιάτη. Άφησε την πάση στην μπάλα στον Μανουηλίδη, αυτός αστόχησε. Και τώρα πήραν η κόκκινη με τον Λουτσιούλη. Λουτσιούλης πάει από τα δεξιά. Γκλιάτης. Στήκεται στον αέρα, δεν θα σημαδέψει σωστά. Παντάκης. Πίεση αλλά με φάουλ το λες από τον παίκτη των Ερανικάν. Δεύτερο ομαδικό πλέον για τους γηπεδούχους. Νάκος. Βρήκε το σκρίνα τον Αλεξίου, βρήκε την τρύπα για να περάσει την πάσα. 14 λεπτά ακόμα για την επίθεση, χάνει για λίγο την κατοχή, ξανακερδίζει, 7 ακόμα. Μανουηλίδης θα πάρει και αυτή την προσπάθεια και θα σημαδέψει σωστά. 20-51. Διαφορά στο συν 31 πλέον υπέρ των φιλοξενούμενων. Αφιλωμένοι στους 20 πόντους από την άλλη. Οι γηπεδούχοι και αν μπορεί να βγάλουν αντίδραση. Και παλεύει να σκοράρει, δεν θα τα καταφέρει ούτε τώρα. Παντάκης. Προσπαθεί να ξεφύγει από την πίεση από τα χέρια τα δικά του. Πέρασε εκτός η μπάλα. Ενώ τώρα θα επιστρέψει ο Αρχοντόπουλος στην θέση του Τσαλκιτζή για τους Run and Gun 2. Λιτσιούλης. Πατάει στο κέντρο. Λίγη κοντά του ζητάει. Νάκος όμως κατάλαβε την πάσα. Έκλεψε εκεί πανεύκολα. Θα βάλει και το εύκολο lay-up. 53. Νούκε, μα πίσω. Εκτέλεσε για τρεις. Να το καλάθι που έψαχναν τόση πολύ ώρα οι κόκκινοι. Θα έρθει τώρα διαχείρος Νούκε. Για το 23-53. Θα θυμίζω από τα μέσα της δεύτερης περίοδου. Είχαν να βρουν στόχο οι Run and Gun 2, θα το κάνει τώρα ο Νούκε, ο οποίος είναι πολύ μόνος επιθετικά. Έχει πετύχει νομίζω κάτι παραπάνω από τους μισούς πόντους των γηπεδούχων. Ερχοντόπουλος επανέφερε. Και τώρα Λιτσιούλης. Λιτσιούλης κράτησε με ρίσκο αυτή η πάσα πολύ χαμηλή για τον Αρχοντόπουλο. Ακόμα ένα λάθος έχει να προσθεθεί στην στατιστική των γηπεδούχων. Τσαφαντάκης ζήτησε ο Μπονόρης. Δεν ήταν και τόσο καλή η πάσα, αλλά έφτασε μπάλα σε εκείνον. Νακός, 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Συνήθως με τον Λιτσιούλη θα τον περάσει και αυτόν. Μανουηλίδη στα 3, πρέπει να εκτελέσει ο Αλεξίου, θα το κάνει. Πρόλαβε το χρονόμετρο, αστόχησε. 23-53, 5 και 20 πριν να τελειώσει και η δεύτερη περίοδος. Λιτσιούλης. Νουκέ. Από αρκετά μακριά θα κάνει airball. Και τώρα Τσαφαντάκης, ο οποίος υψώνει. Μανουηλίδης κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, το χάσε όμως. Ο πλεονεκτική θέση εκεί θα ασκήσει. Νουκέ, θέλω να παίξουν γρήγορα και οι γηπεδούχοι. Παντελάκης έρθει έτσι την πάσα, νομίζω θα μπορούσε να τελειώσει και ο ίδιος την φάση. Δεν το έκανε και τελικά αλλά πέρασε εκτός μετά από την παρέμβαση και ότι παίχνει τον Ράμολη με τον νέα πρόσωπα στο παρκέ και για τις δύο ομάδες. Ο Νούκε θα επαναφέρει από την baseline. Ο Ντόπουλος έσωσε αλλά πάσαρε σε αντίπαλο τελικά. Το Φαντάκης. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Μανουηλίδη.
Μπέρν ετοιμάζεται να περάσει το ματς και ο Παρλαβάντζας αντικαθιστά τον Τσαφαντάκη. Πλέον τον Γιβεγούχον 15. 5 από την άλλη έχουν τα ραμολιμέντα. Μαρούλης βγήκε στο πλάι. Συνεχίζει το βιολί του από την περιφέρεια. 23-56 έδειξε και την κερκίδα έκανε για την αφιέρωσή του. Μικέ. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο μπροστά από τον Νάκο. Δεν καταφέρνει κάτι. Μανουιλίδης έφυγε στην άλλη πλευρά, Παντελάκης δεν μπορεί να τον προλάβει, με το δεξί λιγάπ θα ανεβάσει τους σκορ στο 23-58. Δείχνουν ασταμάτητα τα ραμολιμέντα. Διαφορά πλέον έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Κοντόπουλος από το πλάι, έρχεται το τρίποντο. 26-58. Λαβάντζας Μαρουλής Λαβάντζας βλέπει την μπάλα βασανιστικά να περνάει εκτός. Θα πάει τώρα στην γραμμή, θα βολευτεί με τις δύο προσπάθειες από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, αλλά αυτός ο Παρλαβάντζας. 26-60. Για Πιτζάκης και Γουριώτης. Επιστρέφουν στο παρκέ. Νούκε. Φάουλ από τον Μαρουλή, όπως έδειξε ο ρεφερής συγκεκριμένα. Είναι το πρώτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Κοντόπουλος Γιωργακίου έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη στην εκτέλεση. Ευκαιρία με Αρχοντόπουλο. Δεν ετοιμάσει του κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Πήρε το φάουλ τελικά. Από το 11 από τον Αλέξιο έχει γίνει. Στη λίστα 28-63. Μαρούλης έχει βγάλει το όπλο του από μακριά και συνεχίζει να πυροβολεί. Μαλούσε τώρα ο Αλεξίου. Παρλαβάντζας έχει όρθιο το βλέμμα του. Λέω απέναντι τον Αλέκ τον Γιαπιτζάκη και αυτός με τη σειρά το αφήνει στον Μαρούλη. Παρλαβάντζας από κοντά, μια δύσκολη προσπάθεια. Μια ευκαιρία από Αλεξίου, καλάς και φάουλ. Ευκαιρία τώρα για ένα έμεσο τρίποντο εδώ για τα ραμολιμέντα στο 28-65 πλέον το σκορ. Κερδίζουν τα ραμολιμέντα καθώς ο Παρλαβάντζας εκεί σαν την Αλεπού κατάφερε να κερδίσει. Μαρούλης
Αυτή τη φορά ο πιο κοντά θα εκτελέσει, βρίσκει σίδερο. Ανανέωνε ωστόσο την επίθεση του Σαραμόλη μετά. Κοιμήθηκε εδώ για μένα τον Ιγκάν. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά ακόμα και για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μαρούλης και αυτό, όχι. Σπάει χαλά έτσι το χέρι του. Και τώρα Νούκε. Γεωργακίου. Βρήκε το χέρι ο Χασιώτης. Θα τον στείλει τώρα στην γραμμή. Μέσα πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. Λαβάντζας. Αυτά δικά του χέρια πέρασε από το σουμπάλα. Στρέφουν έτσι γρήγορα σε θέση επίθεσης η κόκκινη. Γεωργακίου. Γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι. Ήταν μια καλή ευκαιρία για να σκοράρει, δεν τα κατάφερε. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Χασιώτης. Βελετζέλος εκεί με αυτοθυσία. Δεν θα καταφέρουν όμως να κερδίσουν οι κόκκινοι. Αλεξίου σε θέση βολής. Θα σκοράρει για το 30-67. Αλλά πάντως έμεινε ψηλά για να πιέσει. Γεωργακίου κατεβάζει. Και έχει άπλε το χώρο. Και είναι τελικά στα αριστερά. Και σηκώνεται για τρεις. Φάνηκε ότι θα πήγαινε καλό το σούτ. Το βαλέ. 33-67. Μισό λεπτό ακόμα. Παλαβάτζας. Στα 14 λεπτά η επίθεση. Τώρα θα ξεκινήσει ο Παλαβάτζας. Θα πάρει τελικά την προσπάθεια μόνος του και πολύ καλά θα κάνει. 33-69. Με δευτερόλεπτα νου και βιάστηκε νομίζω. Την μπάλα βρήκε και πίσω από το ταμπλό και έτσι αφήνει και 3,3 στα ραμολιμέντα. Μαρούλης αφήνει στον Παλαβάτζα. Το θα πασάρει, Χασιώτης, πρέπει να σηκωθεί. Πρόλαβε το ρολόι, αστόχησε. Και έτσι τελειώνει και η τρίτη περίοδος. Ξεκίνησε και η τετάρτη περίοδος. 33-69 θα υπενθυμίζω το σκορ. Τα ραμολιμέντα έχουν ξεφύγει για τα καλά. Όσον αφορά την απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες, και νομίζω πως με την εμφάνιση που έχουν κάνει μέχρι στιγμής δεν μπορούν να χάσουν την νίκη. Χασιώτης πρόσθεσε ακόμα 2 πόντους για το 33-71. Η αστάση Τριάμπου έχει πάρει πλέον το σκορ. Αφοντόπουλος κερδίζει το φάουλ. Παραλαμβάντας το έχει κάνει. Σπάνει όμως και το χέρι του. Βολές λοιπόν για τον παίχτη των Run and Gun 2. Αναλαμβάνοντας τώρα τον Γιαπιτζάκη. Χασιώτης ξανά. 34-73. Μουσαηλίδης θέλει να χτυπήσει γρήγορα. Αλεξίου κρατάει με ασφάλεια και αφήνει τον Παλαβάτζα. Ο Λαβάτζας το σκέφτηκε για λίγο νομίζω να σουτάρει. Δεν πήρε τελικά το σουτ, αφήνει στον Χασιώτη. Το σγύρισε, έχει βρει τελευταίος ο Τζαλκιτζής. 11 δευτερόλεπτα τώρα στο χρονόμετρο για τα ραμολιμέντα, για τα οποία θα περάσει τώρα στο Μάτσο Μανουηλίδη στη θέση του Αλεξίου. Για Πιτζάκης
Λαβάζας και Μαρούλης. Πολύ καλή άμυνα από τον Αρχοντόπουλο. Ο ίδιος θα προστατεύσει. Κοιτάει ηρεμία και από τους συμπαίκτες του και αφήνει τώρα στον Γεωργακίου. Λούκε με χώρο θα διστάσει να το πάρει και πολύ καλά θα κάνει. Χωρίς δεύτερη σκέψη εκτελεί για 3, 37, 73. Με ρίσκο η πάσα του Παρλαβάτζα. Τη σταμάτησε ο Τσαλκητής. Παρλαβάτζας. Μέλα στα δεξιά. Χασιώτης. Αστοχή αυτή τη φορά. Παίρνει ο Νούκε. Αλκιτζής αποφασίζει και αυτός να εκτελέσει από μακριά. Ο Ντόπουλος προσπάθησε να κρατήσει την επίθεση στην ομάδα του. Παρλαβάτζας όμως πήρε. Θα πάρει και τελικά και το φάουλ από τον Μουσαηλίδη. Παρλαβάτζας. Εξαιρετική πάσα για τον Μανουηλίδη. Ο Αρχοντόπουλος τον σταματάει με φάουλ. Λοιπόν, ας έχει στην πρώτη ο Εμμανουηλίδης, παραμένει το 37-73. Εκτελεί και την δεύτερη αυτή θα τη βάλει, 37-74. Λουκέ. Ατομική προσπάθεια από τον ίδιο, δεν θα τα καταφέρει καλά. Παρλαβάτζας. Δεν θα περάσει πάσα από τον Αρχοντόπουλο, ποιος έκλεισε καλά και τον χώρο του Μανουηλίδη και δεν το επέτρεψε να γίνει ο αποδέκτης της πάσας. 11 δευτερόλεπτα τώρα για τα Ραμολιμέντα. Για Πιτζάκης. Μείνει με τον Αρχοντόπουλο στα 5 δευτερόλεπτα. Παρλαβάτζας νομίζω θα πάρει το σούτ, θα το κάνει τελικά. Βρίσκει σίδερο, μαζέψε ο Μαρούλης. Ασκώτης μια νόλουκ πάση για τον Εμμανουηλίδη, αυτός μπερδεύτηκε. Νομίζω ότι ο Νούκης ήταν συμπαίκτης. Και Τσαλκητής αφήνει στο πλάι. Και ο Μουσαηλίδης θα εκτελέσει. Για το 40. 74. Παρλαβάτζας θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Η μπάλα είναι για τους runner gun. Νούκε. Εκτελεί. Δεν θα το βάλει. Γεωργακίου μάζεψε, πήρε και αυτό την εκτέλεση από πιο κοντά, ούτε αυτός όμως θα τα καταφέρει. Και τώρα Παρλαβάτζας. Μανουηλίδης, δεν πέρασε η πάσα του, Γεωργακίου ήταν στην κατάλληλη θέση. Νουκέ. Πάει μέχρι το εύκολο καλάθι, 242-74. Περίπου πλέον. Έχει πέσει και λίγο ο ρυθμός. Ειδικά από την πλευρά των Ραμολιμέντων που έχουν μια πάρα πολύ καλή διαφορά στα χέρια τους. Ο Νούκη εδώ προσπάθησε να κλέψει, θα κάνει τελικά το φάουλ. Και θα γίνουν και οι αλλαγές τώρα και από τις δύο πλευρές. Ο Λιτσιούλης και ο Παντελάκης επιστρέφουν για τους run and gun. Ο Τσαφαντάκης επιστρέφει για τα Ραμολιμέντα. Χασιώτης. Στοχή, Παντελάκης μαζεύει.
και τώρα παρελαμβάτζας. Περιμένει στο πλάι στιγμένος ο Τσεφαντάκης για Πιτζάκης, για τρεις, δεν είναι καλό το σούτ. Μανουηλίδης για μια νέα 14 επίθεση των Ραμολιμέντων. Ο Λαβατζής έχει και χώρο και χρόνο για να σημαδεύει σωστά, δεν θα το κάνει. Παραμένει έτσι στο 42-74. Μουσαηλίδης από εκεί το έβαλε νωρίτερα, δεν θα το κάνει και τώρα. Μια Πιτζάκη περνάει το κέντρο. Μουσαηλίδης και Νούκε προσπαθούν να τον κλείσουν. Παλεύει εκεί να συγκρατήσει, πέρασε η πάσα για τον Πιτζάκη. Στα 5 δευτερόλεπτα το ρολόι της επίθεσης, Χασιώτης με τη βοήθεια του ταμπλό, 42-76. Τέσσερα λεπτά και 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Για δικαστικού χαρακτήρα. Αυτά τα τελευταία λεπτά, ο Παντελάκης θα προσθέσει ακόμα 3 πόντους. 45-76. Ασιώτης μπερδεύτηκε, έχασε και τώρα Λιτσιούλης. Νουκέ θα το πάρει και αυτό, θα το χάσει όμως. Και συνέχεια έχουμε φάουλο από τον Λιαπεντιακή. Βελετζέλος επιστρέφει για τους κόκκινους, όπως και ο Γουριώτης για τα Ραμολιμέντα. Ενώ και ο Μπονόρης πέρασε ξανά στο μάτς. Για να αλλάξει και το 45-76. Παλαβάντζας. Ξέφυγε ο Μανουηλίδης, επέλεξε την πάσα και ο Γουριώτης είναι αυτός που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 45-78. Πιέζουν ψηλά τώρα τα Ραμολιμέντα. Γεωργακίου πέρασε στο κέντρο, έσπασε έτσι και η πίεση. Ο ίδιος αποφάσισε να τελειώσει τη φάση, όχι καλά. Πήρε ο Τσαφαντάκης. Μπονόρης στα αριστερά στον Παρλαβάτζα. Παρλαβάτζας στο πλάι, Τσαφαντάκης θα το πάρει από την γωνία. Μαζέψε ο Παντελάκης. Κάτε λιγότερο από 3 λεπτά ακόμα για το τέλος. Τα πάντα έχουν κρυφθεί εδώ στον Άγιο Νικόλαο με τα Ραμολιμέντα να πανηγυρίζουν απόψε την πέμπτη νίκη τους. Θα πάνε στο 5-2 πλέον οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Απλώς απομένει να δούμε ποια θα είναι η τελική διαφορά στο μάτς που θα σταματήσει το κοντέρ. Από την άλλη η Ράιν Καντίο δεν θα γλιτώσουν την τέταρτη, το οποίο θα πέσουν έτσι στο 3-4 με μια προβληματική εμφάνιση σήμερα, την οποία πρέπει να μάθουν πολλά πλέον οι γηπεδούχοι και να διορθώσουν επίσης πολλά. Ο Γουριώτης εδώ θα παίξει εξαιρετική άμυνα, σταματάει ψηλά τον Λιτσιούλη. Βελετζέλος. Βαντελάκης. Ένα δίποντο εύστοχο από τον Γεωργακίου, 47-78. Γιώτης αφήνει στον Μπονόρη, θα κάνει ασίστ αυτό στην πάσα. Θα πάρει και τους δύο πόντους στην στατιστική του, 47-80. Ένα και 40 τώρα στο ρολόι. Παντελάκης.
Ωραία περιστροφή από τον Λιτσιούλη, δεν παίρνει το καλάθι όμως. Θα ήταν ένα highlight του σημερινού παιχνιδιού. Τσαφαντάκης. Μανουιλίδη ζητάει κάποιο κόψιμο. Δεν το είδε και επιλέγει να αφήσει τον Μπόνο, ο οποίος περίμενε στην περιφέρεια για να πάρει και αυτό το δικό του τρίποντο. Βάλα και πάλι στήμενη στα δικά του χέρια. Δεν βιάζει τα ραμολιμέντα, δεν υπάρχει και λόγος άλλωστε. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Παντελάκης βρήκε τελευταίος. 12 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση, 55 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Τσαφαντάκης επανέφερε. Για τρίστοση του Γουριώτη βρήκε μόνο αέρα. 49 δευτερόλεπτα ακόμα. Βελετέλος. Τσιούλης. Γεωργακίου και τώρα Βελετέλος. Θα το βάλει. Όχι. Μισό λεπτό ακόμα στο μάτς. Παλαβάτζας. Ο Νόρις κρατάει. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια άλλη επίθεση. Τσαφαντάκης θα το πάρει από πολύ μακριά. Και θα το βάλει κιόλας. Εκτελεί από το σπίτι του. Και γράφει το 47-83. Που θα είναι, όπως όλα δείχνουν, και το τελικό σκορ. Πολύ λεπτά ακόμα. Φινάλε λοιπόν. Νίκη για τα ραμολιμέντα. Θα επικρατήσουν με 47, να δούμε αν θα είναι 47, 50 τελικά. Είχε άλλη άποψη ο Λιτσιούλης, 50-83 είναι τελικά το σκορ.